δεν μιλούνται από δωμάτιο σε δωμάτιο. Τι έχει γίνει? Βγαίνει πρώτα ο κύριος Μεϊμαράκης, λέει παρετούμε. Αμέσως μετά βγαίνει ο κύριος Παπαμιμίκος και λέει ότι κολλείομαι να προεδρεύω στην Εφορευτική Επιτροπή. Αυτό γίνεται μόλις 10 λεπτά πριν ξεκινήσει η συνεδρία της Εφορευτικής Επιτροπής, που ουσιαστικά θα κρίνει ποια εταιρεία θα αναλάβει τις εκλογές. Το ακούνε αυτό τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, πέφτουν από τα σύννεφα όπως μας λένε, και τι κάνουνε? Προτείνει λοιπόν ο κύριος Αλέκος Κόκαλης, μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, να μαζέψουν υπογραφές για πρόταση μομφής στον κύριο Παπαμιμίκο προκειμένου να αποπεμφθεί από το κόμμα. Το ακούει αυτό ο κύριος Παπαμίκος που είναι στον όροφο, κατεβαίνει στο ισόγειο και λέει αυτό δεν γίνεται γιατί το καταστατικό δεν το επιτρέπει. Κανένας δεν μπορεί να με αποπέμψει. Πράγματι, συνεδριάζουν ατύπωστα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και λένε ότι πράγματι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Αλλά ουσιαστικά θα σας πούμε γιατί ο κύριος Παπαμίκος έκανε αυτή τη δήλωση, γιατί είπε ότι κολλείομαι. Την έκανε λοιπόν και είπε ότι δεν μπορεί να προεδρεύει στην Εφορευτική Επιτροπή γιατί θέλει να προεδρεύει στη Νέα Δημοκρατία και είναι θυμωμένος από τις κινήσεις του κυρίου Μεϊμαράκη. Με όλα αυτά περνάνε 40 λεπτά ουσιαστικά για να ξεκινήσει η συνεδρίαση της Εφορευτικής Επιτροπής που θα επιλέξει τελικά μία από τις 6 εταιρείες για να γίνουν οι εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στις 13 Δεκέμβρη. Πρώτη Κυριακή και 20 Δεκέμβρη, αν χρειαστεί δεύτερη Κυριακή, λοιπόν, η ημερομηνία από ό,τι μας λέγανε έχει κλείσει. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και τι έγινε μέσα σε 2 ώρες εδώ. Είναι αυτό που λέμε, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είπες για τις εκλογές, κάτσε να δούμε και αν θα γίνουν. Σπύρο Λάμπρου, σε ευχαριστώ πολύ. Το φιάσκο με